καταθράσει τα τη ληστεία με τη μέθοδο του Ριφιφί, πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα τη Τετάρτη σε φαρμακείο Σικές. Οι δράστες διέριξαν το συγκεκριμένο κατάστημα, το οποίο βρίσκεται δίπλα στο φαρμακείο. Στη συνέχεια προσπάθησαν να σπάσουν τον τοίχο από αυτό το σημείο. Δεν τα κατάφεραν και στη συνέχεια προχώρησαν προς τα εδώ. Είναι το δεύτερο σημείο στο οποίο προσπάθησαν να σπάσουν τον τοίχο. Και εδώ όμως δεν τα κατάφεραν και συνέχισαν μέχρι αυτό το σημείο όπου βλέπετε την τρύπα. Έσπασαν τον τοίχο και κατάφεραν να μπουν μέσα στο φαρμακείο. Μας καλέσανε τα ξημερώματα, ένας γείτονας είδε ότι είχε ανοιχτεί αυτή η πόρτα από αυτό το μαγαζί το διπλανό από το φαρμακείο. Ενημέρωσε τον ιδιοκτήτη ότι είναι ανοιχτή η πόρτα και ο ιδιοκτήτης αντίστοιχα τον πεθερό μου που μένουμε όλοι εδώ πέρα συνοικιακά. Και μας καλούν γύρω στις 6 τα ξημερώματα, ερχόμαστε εδώ πέρα, αντικρίζουμε αυτό το θέμα. Ουσιαστικά είχε ανοιχτεί μία τρύπα, παραβιάστηκε το μαγαζί το οποίο δεν είχε κάποια ασφάλεια και άνοιξαν μία τρύπα στο πίσω μέρος του φαρμακείου του δικού μας. Το χαρακτηριστικό της υπόθεσης είναι ότι από το σημείο που έσκαψαν φαίνεται ότι πιθανώς να γνώριζαν σε ποιο ακριβώς σημείο του φαρμακείου έπρεπε να βγουν έτσι ώστε να μην είναι ορατοί. Αυτό άλλωστε εικάζει η σύζυγος του ιδιοκτήτη του φαρμακείου, λέγοντας ότι μάλλον είχαν έρθει αρχικά στο μαγαζί ως πελάτες και είχαν κάνει κατόπευση του χώρου. Πήρανε κυρίως, βανδαλίσαν το ταμείο και ό,τι χρηματικό όπως υπήρχε στο ταμείο και επίσης ό,τι ασφαλισμένο υπήρχε. Υπήρχε κλοπή κάποιων φαρμάκων, κάποια άλλα καταστράφηκαν φάρμακα. Γενικά ο πίσω χώρος έγινε. Πιο πολύ μπερδέψαν τα πράγματα και ανακατέψαν ό,τι ήταν. Από εκεί και πέρα η γειτόνισσα άκουσε γύρω στις 2 και κάτι τα ξημερώματα 3 φορές να χτυπάει κάτι δυνατά. Δεν μπορούσε να αντιληφθεί, βγήκε η γυναίκα στο μπαλκόνι, δεν είδε κάτι ύποπτο και γι' αυτό έμεινε ως έχει και αναγνωρίστηκε μετά το ότι είχε γίνει διάρρηξη από έναν γείτονα ο οποίος πήγαινε στη δουλειά του. Η αστυνομία συνεχίζει να αναζητά τους δράστες.